το νόμιλο θα συμπληρώσει Ανιέζα. Τα λουγανίστες τους, σχέτοιμα. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί η εκκίνηση της 7ης υποδρομίας. Η Ανιέζα έχει κάνει εκκίνηση και διεκδικεί και παίρνει την πρωτοπορία. Τώρα η Μίτση έρχεται από την εξωτερική για να τοποθετήσει τη δεύτερη θέση πίσω από την Ανιέζα. Ανιέζα στην πρωτοπορία. Μίτση ακολουθεί από τη δεύτερη θέση. Την Μπάτλερ είναι τρίτος. Συνέχεια είναι ο Θεός Μασοπόια που προσπαθεί να βελτιώσει τη θέση του μαζί με Γουίντ. Συνέχεια είναι και ο Σαββάν Κρίστη που ακολουθεί με τον Αρχάγγελο. Στη συνέχεια φεύγουμε από το 800 με την Ανιέζα να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Η Μίτση είναι στο κοντά τώρα, είναι στο ένα μήκος. Συνέχεια είναι και ο Μπάτλερ έχει καλή θέση. Θεός μας από για να είναι τετάρτος η Γουίντ, πέμπτη, φεύγουμε από 600 στο 500 τώρα. Με την Ανιέζα να βρίσκεται στην πρωτοπορία, η Μίτση είναι στο μισό μήκος. Στα δύο μήκη είναι ο Μπάτλερ και στα δύο μήκη επίσης ο Θεός μας από για πέμπτη Γουίντ, 600 η Μίτση, φεύγει στην πρωτοπορία τώρα. Και προηγείται το ανέβασμα, προσπαθεί να ακολουθεί τώρα ο Μπάτλερ, η Μίτση να μπαίνει πλεονέκτημα στην ευθεία. Είναι στα τρία μήκη από το Μπάτλερ που ακολουθεί ο Θεός μας από για τώρα. Ένα τρίτος η Μίτση είναι δυνατή, είναι στα τέσσερα μήκη μπροστά. Μίτση, 150 μέτρα πριν το τέρμα, έχει δημιουργήσει μια διαφορά 4-5 μικρών από το Μπάτλερ και το θείο μας τον Μπόια. Μίτση, 5 μίγη μπροστά. Μίτση, με πολλές δυνάμεις, θα κερδίσει πανεύκολα την υποδρομία. Μπάτλερ στη δεύτερη θέση, ο θείος μας ο Μπόια και Ανουνάκη. Βλέπουμε τελευταία πλάνα με τη Μίτση, πάρα πολύ δυνατή, σε πολύ εύκολο ρυθμό τη βλέπουμε, θα κερδίσει στα 5 περίπου μήκη η Μπάτλερ, ο θείος μας Πόια και Ανουνάκη.